Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Η τόπον πλώεις εκεί με κατεσκήσει, ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησε με επί τρίπους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβητήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Οι τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θρυβώντων με, και λείπανα σε νελαίο την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικήν με ενίκε κυρίου της μακρότητα ημερών. Είναι μικρός ψαλμός, όπως είδατε, έχει μόνο 6 στίχους και η επιγραφή του ψαλμού είναι ψαλμός το Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Βλέπετε, χρησιμοποιείται δοτική και όχι γενική, όπως ψαλμός του Δαβίδ. Μία κατά λέξη μετάφραση θα έλεγε ψαλμός εις τον Δαβίδ. Έτσι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την δοτική αυτήν. Εν τούτης, δεν είναι ακριβώς έτσι η απόδοση, αλλά είναι ως εξής. Ψαλμός αποδιδόμενος εις τον Δαβίδ. Και συνεπώς, αυτό αντιστοιχεί με τούτο. Ψαλμός του Δαβίδ. Δηλαδή, η πατρότητα του ψαλμού είναι αυτή. Ότι συγγραφέας αυτού είναι ο Δαβίδ. Συνεπώς, ο ψαλμός αυτός είναι δαβητικός. Είναι ένας ύμνος, το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού, προς τον Θεό. Ένας ύμνος, ο οποίος βγαίνει από την καρδιά του Δαβίδ και αφορά εις τον Δαβίδ. Είναι έτσι ένας ψαλμός καθαρά προσωπικός. Ο δεύτερος ψαλμός, αν ενθυμίστε, που είχαμε κάνει, ο ανεπίγραφος, αλλά κατά παράδοση αποδιδόμενος στον Δαβίδ, και τούτο το έχουμε δει στα σπράκα των Αποστόλων, ότι είναι του Δαβίδ εκείνος ο ψαλμός, μιλάει από προσώπου, θα λέγαμε, Μεσσίου. Ο Δαβίδ μπαίνει και εκείνος μες τον ψαλμόν. Μπαίνει, όπως ακριβώς θα είχαμε στην αρχαία τραγωδία, δύο ήρωας που συνομιλούν επί σκηνής και μπαίνει ο χορός. Αν έχετε υπόψη σας πως είναι η αρχαία τραγωδία. Ο χορός έχει ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Και μια που ανέφερα το παράδειγμα αυτό της αρχαίας τραγωδίας, το βιβλίο «Άσμα ασμάτων» είναι ακριβώς όπως είναι η αρχαία τραγωδία. Ακριβώς. Μάλιστα, αν λάβετε υπόψη ότι είναι ένα άσμα, άσμα ασμάτων θα πει «Το τραγούδι των τραγουδιών». Είναι πολύ πολύ ωραίος τίτλος. «Άσμα ασμάτων». Κατά την εβραϊκή έκφραση, ματαιώτης ματαιωτήτων, είναι ένας τονισμός. Τονισμός εκείνου του πράγματος που θέλει να τονίσει ο ποιητής. Άσμα ασμάτων, που σημαίνει κάθε υπερβολή άσμα. Είναι γαμήλιον και αναφέρεται εις εκείνον, εις εκείνην και εις τον χωρόν. Μπαίνει εκείνος στον κήπο, χτυπάει την πόρτα. Απαντάει εκείνη, τι θέλεις, βάζει το χέρι από μέσα από μια τρύπα της πόρτας να ανοίξει το πόμολο, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει. Εκείνη λέγει, δεν μπορώ να σηκωθώ γιατί μόλις έπεσα στο κρεβάτι και έχω πλύνει και τα πόδια μου, πού να σηκωθώ να ταλαιρώσω το ραχάμα. Εκείνος φεύγει, μετανοεί εκείνη, σηκώνεται πάνω, ανοίγει την πόρτα, βλέπει ότι έχει φύγει. Βγαίνει στον δρόμο. Ενώ πρώτα είπε ότι θα λέρωνε τα πόδια, τώρα ξυπόρει την βγαίνει στον δρόμο. Και όπως τρέχει, τη συναντούν
άνθρωποι, ο χορός. Πού τρέχεις, πού πηγαίνεις, μήπως είδατε τον αδελφιδούν μου, δηλαδή τον αγαπημένον μου, μήπως τον έχετε δει. Βλέπετε πως μπαίνει ο χορός στη μέση. Έτσι είναι, εκείνος εκείνη, οι ήρωες, και μπαίνει ο χορός. Ο χορός είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα, μια τραγωδία τελείως απαραίτητο. Θα λέγαμε ότι θα ήταν σήμερα ο κονφερασιέ, αυτός ο οποίος εξηγεί μερικά πράγματα, ή ένα δίηγημα από το ραδιόφωνο που ακούμε και μπαίνει κάποιος που αφηγείται μερικά που θα έμεναν κενά κατά άλλων τρόπων. Έτσι είναι ο χορός. Ο Δαβίδ λοιπόν μπαίνει εις τον δεύτερον ψαλμόν ένα τρίτο πρόσωπο ανάμεσα εις τον Θεόν και τον Μεσσία του, τον Χριστόν του. Το εμφανίστηκε από την περασμένη φορά. Ο 22ο ψαλμός είναι προσωπικός ψαλμός. Είναι δικός του. Είναι από τον εαυτό του για τον εαυτό του. Συνεπώς, θα λέγαμε, είναι ένα θαυμάσιο, χαριτωμένο ποιηματάκι, ποιημάτια, βαθύς νοήματα. Κάθε έργο του Δαβίδ, σας είπα ότι είναι πάντοτε πολύ βαθύ. Είναι ιδηλιακόν και παραβάλλεται αυτός ο ψαλμός με μία παραβολή από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που λέγει εκεί ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός». Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτή της υπέρ των προβάτων. Και ακόμη, «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», και ο ποιμήν ο καλός οδηγεί τα πρόβατά του εις τον μαντρί. Θα μπουν, θα βγουν, θα μπουν. Σημαίνει ασφάλεια. Θα βγουν. Σημαίνει και να μην θα βρουν, δηλαδή θα βρουν φαγητό. Θα μπουν ασφάλεια, θα βρουν, θα φάνε. Η μάντρα έχει ψηλά τείχη, προστατεύεται. Υπάρχει η θύρα, είναι ο Χριστός και το καθεξής. Δύναται λοιπόν αυτός ο ψαλμός, ο 22, να παρομοιευτεί με αυτήν την παραβολή του Χριστού που αναφέρει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έχει δύο μέρη ο όλος ψαλμός. Το πρώτο μέρος, από τον στίχον 1 έως 4, αναφέρεται σε μια εικόνα, την εικόνα του καλού ποιμένου. Και από τον στίχον 5 έως 6, οι δύο υπόλοιποι στίχοι, αναφέρονται σε μια δεύτερη εικόνα του Θεού συμποσιάνθου. Αλλά όπως η πρώτη εικόνα του καλού ποιμένος είναι ομοίως και από την Καινή Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη έχουμε το παράλληλό της, έτσι και η δευτέρα εικόνα του συμποσιάρχου, του εστιάτορος, του καλούντος φίλου, του φιλοξενούντος φίλου ή τραπεζοκόμου, τραπεζοκόμος με την κυρία σημασία της λέξεως, αυτός ο οποίος υπηρετεί στην τράπεζα, συναντούμε και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι ο ψαλμός αυτός δεν είναι καθόλου ξένος, όχι μόνο ως προς το πνεύμα της παλαιάς μέσα στην οποία έχει ενταχθεί, αλλά και ως προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης εντάσσεται θαυμάσια, είναι συγγενικότατο. Και οι δύο αυτές εικόνες του Θεού ποιμένος και του Θεού συμποσιάχου είναι εικόνες οικίες, ωραιότατες, χαριτωμένες, βαθύτατες, και έρχονται να διδάξουν ούτε λίγο ούτε πολύ ιδιότητες του Θεού.